να ξεφύγουμε λιγάκι και θα πάμε σε ένα σπήλαιο από αλάτι. Mm-hmm. Αυτό είναι το σπήλαιο από αλάτι. Να φύγουμε εμείς, αν φαινόμαστε καθόλου. Και να γυρίσει εικόνα, παρακαλώ, το συνάδελφό μας εκεί να μας δείξει. Α, τώρα φαίνεται την αλάτι. Γιατί τώρα μέχρι. Κοιτάξτε. Σήκω πάνω, ρε Σαλβάνο, που έκανε την καρέκλα να κάνει ρεπορτάζ. Σήκω πάνω, αγόρι, μας κάνει ρεπορτάζ να μας δείξει. Να σα δείξουμε. Σήκω, αγόρι μου, και μετά κάθεσαι με την ησυχία σου και ριλαξάρει και εσύ και κάνει ό,τι θέλει. Βλέπω αλάτι είναι κάτω. Γιώργο, να είναι αλάτι. Αυτό όλο το πάτωμα είναι αλάτι. Ναι, αυτό είναι γύρω-γύρω τι είναι αυτό. Γύρω-γύρω. Η τύχη είναι ορυκτό αλάτι. Για δείξε μας, να σε παρακολουθεί η κάμερα και να μας δείχνεις με το κεράκι σου, λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε. Αυτός ο τείχος είναι αλάτι ορυκτό. Δηλαδή είναι θάλασσα χιλιάδων ετών, η οποία πια δεν είναι θάλασσα. Έχει γίνει απολίθωμα το αλάτι εκεί που ήταν θάλασσα πριν από χιλιάδες χρόνια και έχει γίνει εξόρυξη και το έχουν πάρει σε μορφή ολόκληρων βράχων, όπως βλέπετε. Επίσης στην οροφή οι ίδιοι βράχοι, αλλά σε μικρότερα κομμάτια. Έχεις κι άλλο τηλέφωνο εκτός από το δικό σου, Άρη? Έχεις κι άλλο κινητό τηλέφωνο εκτός από το δικό σου? Όχι. Γιατί ακούγεται ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτά λοιπόν τι είναι από πάνω? Αυτά είναι επίσης όπως οι βράχοι των τείχων, κομμάτια. Και όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν, για να το δούμε όλο μαζί το εσωτερικό, να δούμε το χώρο πώς είναι, ο οποίος είναι και φωτισμένος. Νάτος τώρα. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα χώρο που μπορεί κάποιος να κάτσει και να ριλαξάρει. Όπως οι κύριοι εδώ. Να κάνει αλατοθεραπεία. Αλατοθεραπεία, ελάτε και εσείς, κύριε Μασούλα. Έχουμε δύο κυρίους. Γεια σας, καλή σας μέρα. Θα σας αποσπάσουμε λίγο από τη χαλάρωσή σας. Εσείς εδώ τι ήρθατε να κάνετε? Να γράψει προπό. Να χαλαρώσουμε. Να χαλαρώσει, τι θα κάνει. Είναι κατάλληλος χώρος για διαλογισμό, για χαλάρωση γενικότερα για όλο τον οργανισμό, αλλά και θεραπεία. Δεν είναι μόνο χαλάρωση. Πόση ώρα κάθεστε εδώ και πώς νιώθετε όταν βγαίνετε έξω μετά? Μία συνεδρία είναι περίπου 45 λεπτά, είναι το καταλληλότερο σαν χρόνος. Όταν βγαίνουμε έξω είναι σαν να έχουμε κοιμηθεί πάρα πολλές ώρες. Το πρώτο που αισθάνεσαι είναι αυτό, ότι έχεις κοιμηθεί πάρα πολλές ώρες. Νιώθετε ευεξία? Άρη μου, για να προστάσει την κυρία να ξέρει τώρα, μωρέ, μην την βλέπει και σένα με αυτή τη φάτσα. Τη ρωτάμε κιόλας. Δεν είναι. Η γυναίκα θα βλέπει φαντάσματα. Αυτό το πράγμα που βρίσκεται, πού είσαι? Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Όταν λέμε κέντρο της Αθήνας, πού? Στην οδό Φιλελλήνων. Άντε ρε. Και Ξενοφόντος. Ξενοφόντος. Τι λέτε τώρα, αυτό είναι καρδιά. Στον πρώτο δρόμο μετά το Σύνταγμα, δηλαδή. Στον πρώτο δρόμο. Ακριβώς. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, κύριε Μασούλα μου. Τι μου κάνετε? Τι κάνετε, καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν μου λέτε γιατί το αλάτι κάνει καλό? Εγώ ξέρω ότι νοστιμίζει τη ζωή μας. Κάνει καλό και στο ριλάξ. Ναι, βεβαίως. Το αλάτι είναι γνωστό από το 12ο αιώνα. Να παστώσω την πεθερά μου. Στην κεντρική Ευρώπη, βεβαίως. Θα τη βοηθήσει πάρα πολύ και εσάς, πιθανόν. Θα βοηθήσει πάρα πολλά. Άμεσα και έμεσα, ναι. Το αλάτι έχει ιόντα, όπως ξέρουμε, το ιόδιο, το μαγνήσιο. Συγγνώμη, σε λεπτό κουνιέμαι από τη θέση μου, κύριε Μασούλα, επειδή αναφερθήκαμε στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Μισθό σε πέρασε, σκύλο σε νεδάκο, σε σύγχρονα, από ό,τι είναι στο στόμα του. Εδώ πάντως συμβιώνουν οι πεθερές με τους γαμπρούς μια χαρά. Δεν μου λέτε τώρα, το αλάτι πώς λειτουργεί? Δηλαδή τους βάζετε και μουσική εκτός από αλάτι? Κοιτάξτε, εδώ κάνουμε τρεις θεραπείες ταυτόχρονα. Ναι. Κάνουμε την αλατοθεραπεία, ναι, που γίνεται μέσω της εισπνοής και από τους σπόρους. Προσλαμβάνουμε τα ιόντα του αλατιού, ναι, τα οποία, ο ιόδιο, ο μαγνήσιο κλπ., τα οποία ενισχύουν τους ηλεκτρολίτες μας, δυναμώνουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και έχουν... Αυτός τους όγκους με τα αλάτι και ας πάμε μαζί, πηγαίνετε μαζί, Άρη, εκεί που είναι και φωτισμένοι οι μεγάλοι όγκοι από το αλάτι που είναι γύρω-γύρω. Αυτοί από πού τους έχετε φέρει? Από πού έχουμε? Η τύχη είναι, το αλάτι που είναι στους τείχους είναι από το Πακιστάν, από αλατορυχία του Πακιστάν, και το αλάτι που βρίσκεται στο δάπεδο είναι από την Πολωνία το 70% και το 30% είναι από την Νεκρά Θάλασσα. Εδώ δεν έχουμε στην Ελλάδα. Γιατί από το Μεσολόγγι, από την Καλονή που έχει τόσο ωραίες αλυτές, γιατί δεν πήρατε? Κοιτάξτε, αυτές οι κατασκευές, αυτά τα αλατοσπήλαια είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών. Και ποιότητας και καθαρότητας. Το χρώμα, το ροζ τώρα αυτό είναι, τους έχετε βάλει εσείς από μέσα χρώματα και φαίνεται έτσι? Όχι. Το αλάτι στη φύση, το ορυκτό αλάτι, το βρίσκουμε σε 7 διαφορετικά χρώματα. Αυτό είναι ροζ τώρα? Αυτό είναι ροζ πορτοκαλί, είναι το χρώμα του πακιστανικού ορυκτού αλατιού. Υπάρχει το ροζ ανοιχτό που είναι των Ιμαλαΐων, που έχει λόγω του κρύου χάσει κάποιες από τις ιδιότητες του. Τώρα εδώ παίρνει μια περιουσία μας. Πόσο κάνει για να.
Δεν μου λέτε για να έρθει ένας άνθρωπος τώρα να κάτσει εκεί να κάνει αλατοθεραπεία και να ηρεμήσει και να ωφεληθεί όπως λέτε εσείς. Πόσο θα πρέπει να πληρώσει? Κοιτάξτε, είναι για ένα κύκλο χαλάρωσης για 45 λεπτά, στον οποίο κάνει τρεις θεραπείες, την αλατοθεραπεία, τη μουσικοθεραπεία και τη φωτοθεραπεία ταυτόχρονα. Το κόστος μαζί με το ΦΠΑ είναι 30 ευρώ το άτομο. Τώρα από εκεί και πέρα αν έρθει... 30 ευρώ, μάλιστα. Ναι, ναι, τώρα από εκεί και πέρα αν έρθουν μία παρέα από 5 άτομα έως 12, που είναι το maximum που μπορούμε να έχουμε στο χώρο, εκεί είναι στα 24 ευρώ. Να ρωτήσω κάτι. Το άτομο. 24 ευρώ το άτομο, γιατί πρέπει να παρέα. Οπότε έχεις μια έκπτωση 6 ευρώ, ναι, αν είναι η παρέα. Μας επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Οι 10 πρώτοι τηλεθεατές, αν μου επιτρέπετε, που θα καλέσουν σας το κανάλι σας, ναι. Να μας δώσετε τα ονόματα και τους περιμένουμε δωρεάν. Βεβαίως, οι 10 πρώτοι θα επικοινωνήσουν από τώρα λοιπόν και μετά, από τώρα και μετά, θα πάνε να ηρεμήσουν χωρίς τον κύριο Σαλβάνο, αλλά στον χώρο της αλατοθεραπείας. Κύριε Μασούλα, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Άμα έρθουμε εκεί, υπάρχει περίπτωση να μας πείτε ότι για να γίνουμε καλά πρέπει να κάνουμε καμιά κοσαριά θεραπείες? Άρα αντί για 30 να είναι 20 επί 30, 600. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Όχι, να ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ θέλω να δοκιμάσουμε τα 30. Εγώ σας καλώ και την ομάδα σας, κύριε Παπαδάκη, να έρθετε μία φορά να κάνετε μία συνάντηση. Φαντάζεστε με τον Παπαδάκη να κάνω μουσικοθεραπεία, δεν γίνεται. Και με και χωρίς όπως θέλετε. Είσαστε καλεσμένοι μας να το δοκιμάσετε, ειλικρινά. Τώρα κακώς που είπατε για τον Γιαρέλη, γιατί ξέρετε τι θα κάνει αυτός. Αυτός δεν είναι, είναι βάρβαρος. Θα φέρει και μία. Θα φέρει και μια τέτοια, πώς τη λένε μαζί. Μια λακέρδα για, μια λακέρδα για να την παστώσει. Με τόσο αλάτι. Θα την φέρει. Δεν θα κάθεσαι εσύ κουκουλωμένος. Θα την βάλει στα βράχια. Δεν θα την φάω για πάστομα. Θα την έχω. Θέλει όρος για να παστώθει. Καταλάβατε τώρα. Δεν είναι. Δεν είναι άνθρωπος. Στο εσωτερικό του σπηλαίου δεν επιτρέπεται το φαγητό και τα ποτά. Αυτά είναι εκτός. Ο χώρος αυτός έχει ιαματικές ιδιότητες. Έχει ένα σουβλατζίδικο δίπλα καλό όμως. Αλλά βοηθάει στη βελτίωση του ψυχολογικής μας κατάστασης και της φυσιολογικής μας κατάστασης. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα ανακαλύψαμε εμείς. Υπάρχουν εκτενείς αναφορές γιατρών παγκοσμίως. Ναι. Οι 10 πρώτοι λοιπόν που θα επικοινωνήσουν μαζί μας, δωρεάν αλατοθεραπεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μασούλα. Εντυπωσιακό ήταν. Εντυπωσιακό. Και μάλιστα να είναι στο, και να είναι στο Σύνταγμα. Δεν συμβαίνει τι κάνουμε εδώ. Και να είναι και στο κέντρο της Αθήνας.